Να καλημερίσω τώρα τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλή εβδομάδα σας στους ακροατές σας. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, στο σημερινό φύλλο, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, για αυτά τα εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη για την δακοκτονία. Μικρή δεν είναι η πίτα για την Κρήτη? Κυρία Δουλγεράκη, το 2011 η δακοκτονία στην Κρήτη μας ήταν 13.737.715 ευρώ. Ναι. Καταλήξαμε το 2014 να έχει φτάσει η δακοκτονία στην Κρήτη μας στα 6.612.279 ευρώ. Ναι. Καταλαβαίνετε μία μείωση της τάξεως του 55%, του 52% εκεί κάπου. Το 2018 ξαναπήγαμε στα 8 εκατομμύρια ευρώ και πέρυσι πήγαμε στα 9,9 εκατομμύρια μαζί με μία χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης περίπου 800.000 ευρώ. Γιατί αυτό? Γιατί το 2019-20 ήταν η πιο καταστροφική χρονιά. Η καταστροφική χρονιά ανάγκασε τον Υπουργό τότες Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, μετά από ανεπάλληλα συσκέψεις και προβληματισμούς όλων των αγροτικών φορέων και της περιφέρειας Κρήτης, να αυξήσει το κονδύλι κατά 2 εκατομμύρια ευρώ για να σώσουμε την παρτίδα, όπως λέμε εμείς, για να μην χαθεί άλλη μία χρονιά και να υποβαθμιστεί το λάδι, όπως υποβαθμίστηκε η χρονιά 19-20 με το δράκο, που τελικά τεκμηριώθηκε αυτό ότι ήταν δάκος και γλυοσπόριο, κατά 80% ο δάκος, είναι τεκμηριωμένο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, επομένως δεν σήκωνε ο παραγωγός άλλο ένα χτύπημα στην πλάτη του. Για να φτάσουμε όμως στα 13 εκατομμύρια ευρώ, απέχουμε πάρα πολύ. Η Κρήτη μας, το 60% της καλλιεργής τιμής της έκτασης, αποτελείται από ένα αϊθαλή ελαιώνα από τα Χανιά και μέχρι το Λασίτη. 39 εκατομμύρια είναι σε όλο το νησί και από τα 39 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, το 80% το καλλιεργούν ετεροεπαγγελματίες. Και γιατί αναφέρω τη λέξη ετεροεπαγγελματίας? Γιατί ο ετεροεπαγγελματίας δεν έχει το προνόμιο που έχει ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, να μπορεί να πάει να ραντίσει τις ελιές του με το τρακτέρ του και με τα άλλα μέσα που διαθέτει. Ο ετεροεπαγγελματίας κάνει μια άλλη δουλειά, περιμένει από τη δακοκτονία, πληρώνει τη δακοκτονία του με την παρακράτηση που γίνεται στο ελαιόλαδο κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο χρηματικό ποσό. Δακοκτονία. Ένας νόμος του 1953. Τροποποιήθηκε το 90 τόσο, δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα. Αυτός ο νόμος φέρνει στον γκουμπαρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα. Από τα 20 εκατομμύρια ευρώ η Κρήτη μας λαμβάνει μέχρι πέρυσι 9 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τα 9 εκατομμύρια δεν είναι το 1 τρίτο. Είναι περίπου 1 τρίτο. Δεν έχουμε πάει στο 50%. Όταν η Κρήτη μας στη Βεντέμα παράγει 100.000 τόνους λάδι και όλη η χώρα μας, τη δυνατή Βεντέμα, 250.000 τόνους. Εγώ πάντως, το 50% του παραγόμενου προϊόν σε όλη τη χώρα είναι στην Ελλάδα, είναι στην Κρήτη. Από Εγώ πάντως σας θυμάμαι, κύριε Χιλετζάκη, και εσάς και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολείστε με τη γη, με την παραγωγή, να λέτε σε πολλούς τόνους τους προηγούμενους μήνες ότι θα πρέπει σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα δακοκτονίας να λειτουργούμε προληπτικά, να εξασφαλίζουμε και τις δόσεις των φαρμάκων που χρειάζονται και τους ψεκασμούς να τους προγραμματίζουμε οι οποίοι θα μας χρειάζονται για να γίνει σωστά αυτό το πρόγραμμα, παρά να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση και έτσι σας ρώτησα, γιατί
εμείς βρισκόμαστε σε αυτά τα χρήματα, επειδή το αίτημά σας είναι πάντα πάγιο και πάντα προληπτικά δράτε σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ετεροεπαγγελματίες, μην ξεχνάμε ότι και οι ετεροεπαγγελματίες θα ρίξουν λιπάσματα και οι ετεροεπαγγελματίες θα κλανέψουν και οι ετεροεπαγγελματίες θα βάλουν τα τρακτέρ για να κάνουν το χωράφι τους. Δηλαδή, και εκείνοι θα δώσουν χρήματα από τη δική τους την πλευρά. Κυρία Δουλγεράκη, πέρυσι νερό στο... Συμφωνώ. Μα καταρχήν παράγουν οι ετεροεπαγγελματίες στην Ελλάδα. Δεν παράγουν οι κατά κύριο επαγγελμαγρότες. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. 640.000 παραγωγοί ενεργοποιούν αγροτικά δικαιώματα σε όλη την ελληνική επικράτεια και μόνο 140.000 παραγωγοί είναι κατά κύριο επαγγελμαγρότες. Πάμε στο διατάφτα. Νερό στο κρασί μας βάλαμε πέρυσι όλοι μας. Από την περιφέρεια Κρήτης, από τους αγροτοσυνδικαλιστές, από τους ίδιους τους παραγωγούς, από τους εργολάβους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στην 2 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια Κρήτης έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη, έβαλε στο παιχνίδι καινούργιες εφαρμογές ελέγχου των εργολάβων, έλεγξε πολύ πολύ καλύτερα τους εργολάβους από ό,τι τους έλεγξε τα προηγούμενα χρόνια με τα GPS και όλες αυτές τις νέες μορφές ελέγχου. Έβαλε 800.000 ευρώ από το ταμείο της, όπου χρειάστηκε να γίνει έκτος ψεκασμός έγινε. Όσο αφορά τις συνεταιριστικές οργανώσεις, η Ένωση Ηρακλείου έβαλε 12 γεωπόνους. Οι Δήμοι βάλανε γεωπόνους, ο Δήμος Αργανόστερος έβαλε 3 γεωπόνους στο κομμάτι της ακοκτονίας. Όλοι βάλαμε μπέτη. Οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων ελέγχανε και επιτηρούσαν πάρα πάρα πολύ τους εργολάβους και το αποτέλεσμα φάνηκε. Φάνηκε ότι η μέση οξύτητα σήμερα είναι στο 0,3. Το χειρότερό μας λάδι είναι το πεντάρι. Πάνω από 5 δεν έχουμε. Πάνω από 0,5, να μην παρεξηγηθώ. Επομένως, και οι καιρικές συνθήκες και ο αγώνας που δώσαμε όλοι μας μας έφερε καρπούς. Τι λέμε εμείς όμως? Λέμε ότι η δακοκτονία πρέπει να ξαναπάει στα 13 εκατομμύρια ευρώ, ότι ο νόμος της δακοκτονίας πρέπει να τροποποιηθεί και όλη αυτή η γραφειοκρατία, τα εμπλεκόμενα 3 με 4 υπουργεία, οι 35 υπογραφές που χρειάζονται, να αποκεντρωθεί η δακοκτονία, να πάει στις περιφέρειες. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τη δύναμη να απορροφήσει όλο το κονδύλι της δακοκτονίας και να το φέρει εις πέρας και να δοθούν και στους δήμους αρμοδιότητες όσο αφορά τη δακοκτονία. Και οι Δήμοι με τη σειρά τους, τις τοπικές κοινότητες, και με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Όλα αυτά τα είπατε και στον κύριο Λιβανό? Στον κύριο Λιβανό δεν τον έχουμε ξεκινήσει ακόμα, τον έχουμε αφήσει λίγο να κλιματιστεί. Του λέμε επιδερματικά διάφορα θέματα που απασχολούν το τώρα, όπως έχει να κάνει το πάντρεμα της εστίασης με τον πρωτογενή τομέα και τη μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει, ειδικά στο κρασί τώρα, αλλά και στις τιμές του λαδιού που είναι σε χαμηλά επίπεδα. Μία μέση τιμή σήμερα. Λέτε ο κορονοϊός να καταφέρει τελικώς να βρει εκείνη τη χρυσή φόρμουλα μεταξύ πρωτογενή, τριτογενή τομέα και χωρίς κολλήματα, προσκόμματα, εν πάση περιπτώσει, να φεύγει η αγροτική παραγωγή στο σύνολό της για τα ελληνικά ξενοδοχεία, λέτε, τα κριτικά ξενοδοχεία? Κυρία Δουλγεράκη, έχουμε μπει σε προβληματισμό τον τελευταίο καιρό και εμείς και οι εστιατόρες, οι ξενοδόχοι και η εστίαση, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές κουβέντες στο πάντρεμα, αυτό το πάντρεμα που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τώρα που έχουμε δυσκολευτεί όλοι μας οικονομικά και εμείς που δεν διαθέτουμε τα προϊόντα, το ξέρετε ότι το κριτικό κρασί το 70% έχει κολλήσει στις πωλήσεις. Πουλιέται λίγο κρασί στα σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ λίγο διαδικτυακά. Και αυτό συμβαίνει για τις παρέες λόγω των εορτών κτλ. Πάμε για δεύτερη απόσταξη κρίσης. Αυτό είπαμε στον κύριο Λιβανό. Είπαμε στον κύριο Λιβανό ότι πρέπει να κοιτάξουμε το λάδι. Ωραία, έχουμε μια καλή δακοκτονία και έχουμε και ωραίες οξύτητες. 0,3 και 0,4. Η τιμή το 2,60 είναι τιμή που επιτρέπει στον παραγωγό να καλλιεργεί. Στον ετεροεπαγγελματία να βάλει τα λιπάσματα που είπατε. Στον ετεροεπαγγελματία να βάλει το τρακτέρ. Δεν μένει τίποτα. Αν τα βάλουμε κάτω και ξεκινάμε να γράφουμε, δεν μένει τίποτα. Συναισθηματικά καλλιεργούμε πλέον. Γιατί ήταν τον παππούδο μας, τον πατεράδο μας και πάμε για ένα πολύ πολύ πενιχρό μεροκάματο. Πολύ πενιχρό.
Ρωτώ, πρέπει... θα τα βρείτε, πιστεύετε, με τη βοήθεια τώρα, την αρρωγή, είτε Λιβανός είναι, είτε Θεοχάρης είναι, θα τα βρείτε και θα κλείσετε συμφωνίες εσείς με τους τουριστικούς επιχειρηματίες και οι τουριστικοί επιχειρηματίες μαζί σας? Τον τελευταίο καιρό μιλάμε πάρα πολύ δυνατά με την εστίαση και έχουμε έρθει και πάρα πολύ κοντά. Θεωρώ ότι εμείς την πρόταση θα την κάνουμε εμείς. Το πάντρεμα θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Πρωτογενής τομέας με τουρισμό, αγροτικά προϊόντα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ μας, στα τσικάλια των εστιατορίων μας και στους πάγκους των όλοι γκλούσεις των ξενοδοχείων μας. Μάλιστα. Το έχετε διευρύνει και λέτε ότι βρισκόσαστε σε καλό επίπεδο και ενδεχόμενα από φέτος για το άνοιγμα, όποτε γίνει αυτό το άνοιγμα, ότι ενδεχόμενα να έχουμε τα πρώτα βήματα από εσάς. Ήδη έχουμε φτιάξει μια πρόταση που θέλει τις τελευταίες πινελιές. Σας δίνω και είδηση μέσα από την εκπομπή σας αυτή τη στιγμή. Δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα αυτό. Είμαστε σε επαφές με την εστίαση πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Θέλουμε να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές και να βγούμε μαζί, να συμπορευτούμε και να ανακοινώσουμε αυτό το θεωρώ μεγάλο γεγονός και για, και για την έλξη των τουριστών και για τον πρωτογενή τομέα που πραγματικά οι παραγωγές μας ίσα ίσα φτάνουν για την κατανάλωση. Θα σας πω κάτι. 7 εκατομμύρια τουρίστες είχαν έρθει το 2020 στη χώρα μας. Το 2019, συγγνώμη. Όχι στη χώρα μας, στην Κρήτη μας. Μην μπερδεύομαι, 30 εκατομμύρια είχαν έρθει. Τα 7 εκατομμύρια τουρίστες, αν φάνε 100 γραμμάρια λάδι, θέλουμε 70.000 τόνους λάδι. Είναι η παραγωγή της Κρήτης μας όταν έχει βεντέμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται ούτε το λάδι μας να πηγαίνει στην Ιταλία, ούτε το λάδι μας να πηγαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, ούτε πουθενά. Έχει τη δυνατότητα να το καταναλώσει η Κρήτη. Το ίδιο ισχύει για το κρασί, για τα σταφύλια, για τα κυπευτικά της, για όλα τα εξαιρετικά αγροτικά, αγροτοκτηνοτροφικά της προϊόντα. Δεν γίνεται σήμερα το αρνί να είναι 4 ευρώ και το τυρί στα 6. Όλα αυτά μπορεί να τα απορροφήσει ο τουρισμός και πρέπει λίγο-λίγο να εμπλουτίσουμε τη γαστρονομία μας με κριτικά προϊόντα και να μην κάνουμε μέρες ή γωνίες σε πάγκους ξενοδοχείων μεσογειακής και κριτικής κουζίνας. Θα πρέπει τα μενού μας να είναι κατά κύριο κριτική κουζίνα και να κάνουμε γωνίες ιταλικής κουζίνας και γωνίες γαλλικής κουζίνας. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε. Μακάρι αυτό το πάντρεμα αυτή τη φορά να έχει θετική κατάληξη. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα.